Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με κάποιες και με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ναι, να τα ξαναβάλω. Αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος σε ένα podcast μίλησε και για τον Νίκο Κοκλώνη και για τη Μιμή Ντενίση. Θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του. Έχουμε την απάντηση του Νίκου Κοκλώνη. Βεβαίως. Στη συνέχεια, βεβαίως. Νίκο μου, για τα συγκεκριμένα. Μίλησα μαζί του, βεβαίως. Να ακούσουμε πρώτα τον Λαζόπουλο, τι λέει για τον Νίκο Κοκλώνη, παρακαλώ πολύ. Πέστε μου τώρα, κύριε, πώς έγινε αυτός ο λαός τόσο μ***, να κάθεται όλη μέρα να παρακολουθεί ένα πάνθεο ηλιθίων που τον απασχολούν μετά από 2 χρόνια πανδημίας, όπου χάσαμε τις συντεταγμένες, όπου ψάχνουμε να ξαναπιάσουμε τη ζωή, ενώ μέσα μας έχουμε γίνει ρήπια. Δηλαδή, να ακούσω όλη μέρα τον Κοκλώνη, θα τραθώ. Έλα, αγάπη με λάτε, αυτή ταλέντα μου, η αγάπη μου, λατρεύω, λατρεία. Αγάπη, αγάπη, σ' αγαπώ, αγαπά. Δεν μπορώ άλλο, αγάπες. Δεν μπορώ άλλο, λατρείες. Τα διαβάζει. Ναι, γιατί στο podcast πρέπει είναι σαν σενάριο. Δεν ήταν αυθόρμητο, αυτό θέλει να πει. Και δεν ήταν τη στιγμή, είναι μελετημένο, γραμμένο με αρχή, μέση και τέλος. Και είναι, καλά, και στο Αλτσαντήρι τα διάβαζε, ήταν δικά του λόγια όμως. Δεν έχει σημασία το ότι είναι γραμμένο. Για τα κείμενά του είναι. Τα κείμενά του είναι. Οι πεπιθήσεις του είναι γραπτές. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι σαφές. Είναι ξεκάθαρη θέση. Και μια τάση σαν αυτό που κάνει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο σατυρικό, είναι λίγο όπως ακριβώς στους 10 μικρούς μίτσους που έκανε. Να έχει μια υπόσταση πάνω στη δουλειά του. Προσωπικά δεν το είδα τόσο σατυρικό το συγκεκριμένο. Ήταν άκρος ειρωνικό, στοχευμένο, επιθετικό. Να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια κοινωνία που υποτίθεται πρέπει να έχουμε ελευθερία λόγου. Βγαίνει ο άλλος, λέει αυτό που θέλει να πει. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ, δεν συμφωνώ, είναι η άποψή του, όπως και να τη διατυπώνει. Και μετά να κρυθείς όμως, να σε εκπροσωπήσει. Και όχι, όχι. Λέμε γιατί το είπε και γιατί να το πει, αλλά μετά να ξέρει και εκείνος ότι θα κρυθεί από αυτούς που το ακούνε. Δεν νομίζω ότι σε ανασχέτησε με την κριτική που έχει δεχτεί. Ο Νίκος Κοκλώνης. Είναι κριτική να πεις ότι είναι ηλίθιος αυτός που είναι, ότι είναι ένα μάτσο ηλίθιο. Είναι κριτική. Πάνθεων ηλίθιων. Ποιος εννοεί. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε, η κριτική δεν έχει όρο ηλίθιο μέσα. Δεν είναι κριτική αυτό. Να με συγχωρείτε, επειδή την έχω κάνει τη δουλειά αυτή. Ο ηλίθιος δεν είναι προσδιορισμός κριτικής, είναι προσωπική ύβρις. Το να χαρακτηρίζεις γενικότερα δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό να χαρακτηρίζεις. Από την άλλη, όταν εκθέτεις την άποψή σου, εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή μπορεί να φύγει και ένας χαρακτηρισμός. Για τον Κοκλώνη, το αγάπη μου και το λατρεία μου είναι το στυλ του Λάκη Λαζόπουλου που μιλάει με μια περιγραφή, μπαίνοντας σε ένα ρόλο, κάνοντας λίγο μιμητισμό τέλος πάντων. Είναι ίδιον του Λάκη Λαζόπουλου. Πάνθεων ηλιθίων ήταν σε ένα γενικό σύνολο τηλεοπτικό, αναφέρεται γενικά στην τηλεόραση ή αναφέρεται συγκεκριμένα στο Just the Two of Us. Εγώ κατάλαβα για βλέπετε... το Just the Two of Us ότι ήταν σαφής ο προσδιορισμός. Άρα δεν πάει μόνο στον Κοκλώνη. Πάει στον Κοκλώνη το και τους συμμετέχοντες. Την κριτική επιτροπή, όλοι. Γιατί με αυτή μιλάει, όλοι. Και οι παίκτες και όλοι οι συντελεστές. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Για την τηλεόραση γενικά ξαναρωτάω ή για το Just the Two of Us. Για το Just εγώ αντιλήφθηκα. Αν κάποιος έχει άλλη αίσθηση. Προφανώς για το Just. Άρα και το 20% του κοινού και το 25% που βλέπει κάθε εβδομάδα Just the Two of Us, έτσι. Όχι, δεν πάει έτσι. Μην το πάμε, ρε Νίκο μου, τώρα ότι εγώ επειδή βλέπω το Just, ας πούμε, με χαρακτηρίζει και εμένα ηλίθια ο Λαζόπουλος. Ένα πάνθεον ηλιθίων, όπως το περιγράφει, συμπροσβάλλει και τον τηλεθεατή. Εγώ δεν το αποδέχομαι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες προεκτάσεις. Θεωρώ ότι προσβάλλει και τον τηλεθεατή και επιμένω σε αυτό. Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, δεν χαρακτηρίζεσαι από αυτά που βλέπεις. Τα βλέπεις για συγκεκριμένους λόγους. Εδώ πέρα όμως χαρακτηρίζει ηλίθιους τους συντελεστές μιας ολόκληρης εκπομπής. Δεν του αρέσει. Δεκτό. Εγώ τουλάχιστον ειδικά στο δεν μ' αρέσει, ναι. Είμαι μαζί. Όμως δεν μπορεί να λες ηλίθιους. Και επίσης, πού σε ενόχλησε ο Κοκλώνης. Κάνει μια εκπομπή. Ωραία. Αποδείχθηκε ότι αυτούς που λέει ότι αγαπάει ή θαυμάζει στην πορεία και όταν τέλειωσε αυτή η εκπομπή, τους άδειασε, τους επιτέθηκε ποτέ. Έχει βγει ποτέ ο Κοκλώνης να βρίσει κάποιον, να αδειάσει ή να αποδομήσει κάποιο συνεργάτη του. Έχει κάθε δικαίωμα όμως να διαφοροποιήσει την αισθητική του ο Λάκης από τον οποιοδήποτε άλλον. Έτσι, και είναι δικαίωμά του, αναφέρεται. Το κάνει χρόνια, κάνει σάτυρα, έχει συγκεκριμένο λόγο, είναι αψής, χρησιμοποιεί δύσκολες λέξεις. Δεν έκανε πάντα σάτυρα ελεύθερη. Ορίστε. Δεν έκανε πάντα ελεύθερη σάτυρα ο κύριος Λαζόπουλος. Τώρα, να πούμε για το Λάκη του Λαζόπουλου μετά από 50 χρόνια, τι να πω κι εγώ. Να δούμε λίγο την απάντηση. Δεν αμφισβητώ το ταλέντο του Λαζόπουλου και τη δυναμική του. Τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει λάθη στη σάτυρά του. Όπως και όλοι μας έχουμε κάνει λάθη. Καταπλήρωσε και γι' αυτό έμεινε εκτός.